Καλώς ήρθες στο κανάλι μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Πάμε κατευθείαν να δούμε το θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει, διάλεξε ένα από αυτά τα τέσσερα κλειδιά. Θα στα φέρω κοντά εδώ πέρα, νομίζω φαίνονται. Θα στο φέρω και πιο κοντά να τα δεις, εντάξει. Αυτά είναι τα δύο πρώτα, με τη σειρά. Τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία, εντάξει. Ορίστε, πάρα πολύ κοντά, νομίζω ξεχωρίζουνε. Είναι ιδιαίτερα αλχημικά δαχτυλίδια. Εντάξει, αν παρατηρήσεις, εδώ έχουν και κάποια σύμβολα, είναι αλχημικές καταστάσεις, θα σου εξηγήσω τι είναι, όμως εσύ πρέπει να επιλέξεις ένα από αυτά τα δαχτυλίδια. Πρωτού ξεκινήσουμε να πω το εξής, θα δει ένα φανταστικό ρίξιμο, είναι πολύ δυνατό, με πολύ ποικιλία και θα δεις, έχει και πάρα πολλές αποκαλύψεις. Όμως, δες και τα υπόλοιπα βιντεάκια τα οποία ετοιμάζω, φυσικά δες και τα shorts τα οποία έχω κάνει πολύ μεγάλη θεματολογία πλέον για πάρα πολλά πράγματα και θα τα ανεβάζω τακτικά. Και επίσης εννοείται έχω και το site μου, το akastaro.gr, που να το πληκτρολογήσεις, όπου υπάρχουν 4 μοναδικές για εσένα δωρεάν υπηρεσίες, για ώρα ανάγκης. Έτσι, πες ρε παιδί μου, θες να πάρεις μια έμπνευση, εντάξει, γιατί κυρίως είναι για έμπνευση. Λοιπόν, με 3 κάρτες, μία κάρτα, chat με μένα, online μαντίο που δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, οπότε αυτά τα έχω φτιάξει μόνος μου. Λοιπόν, καλά βέβαια και με έναν προγραμματιστή τέλος πάντων. Λοιπόν, μπες εκεί και κάνε τις Παναγιά στα μάτια, εντάξει. Λοιπόν, για σένα ελεύθερο είναι, ήδη γίνεται χαμός. Στο site βλέπω πάρα πολύ καινούριο κόσμο που μπαίνει, γιατί βλέπω κάποια στατιστικά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, μην μακρηγορώ άλλο, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη στήριξή σας μέχρι στιγμής και πάμε. Ποιες είναι οι επιλογές σου? Εντάξει, εδώ είναι οι επιλογές σου, 4 επιλογές. Λοιπόν, θα τις βάλω εγώ και κάπου εδώ πέρα, μισό λεπτό. Φαίνονται λίγο, δεν φαίνονται? Εκεί φαίνονται. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τώρα, πάμε. Θέλω να δείτε κάτι. Πρωτού ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχει και στυλ εδώ στο κανάλι, εντάξει, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια στυλιστική άποψη. Λοιπόν, δείτε, το ένα μανίκι είναι γκρι και το άλλο είναι μαύρο. Όχι παίζουμε, εντάξει, λοιπόν, όχι παίζουμε. Και σκέφτομαι λοιπόν να κάνω και εγώ, για να είμαι, ρε παιδί μου, και εγώ στο πνεύμα των ημερών, δεν ξέρω αν θα το κάνω. Υπάρχει, μπορεί να γίνει, αυτό που λέγεται δέσιμο ρούνων. Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Δηλαδή, να αρχίζω να ζωγραφίζω ρούνους εδώ, να βάζω ρούνους και εγώ, αντί για τατού να βάζω ρούνους εδώ στα χέρια μου. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου, τόσο μπρουτάλ, τόσο χασαποταβέρνα κατάσταση. Λοιπόν, οπότε, τέλος πάντων, εντάξει, έτσι για να γελάσουμε λίγο, για να γελάσουμε παιδιά, γιατί η περίοδος και οι εκλήψεις και αυτά μας έχουν χτυπήσει λίγο στο κεφάλι. Οπότε, ας επανέλθουμε λιγάκι, εδώ θα το αφήσω, φαίνεται νομίζω καθαρά, ας αφήσω και τους ρούνους πάνω, πολύ ωραία. Εδώ ας βάλω και τα κρυσταλάκια μου για να είναι και να υπάρχει έτσι και θετική δόνηση. Και ξεκινάμε λοιπόν, εάν έχεις επιλέξει το... Πρόσεξε να δεις. Τώρα, οι επιλογές γίνονται διαισθητικά. Αν θέλεις όμως, γιατί δεν θέλω να χαλάσω κανένα στο χατήρι, μπορεί κάποιος να επιλέξει βάση ζωδίου, διότι εδώ πέρα είναι τα 4 στοιχεία της φύσης. Εντάξει, βάση ζωδίου ή οροσκόπου, και να δει και τα δύο, μπορείς να δεις διαισθητικά, ο καθένας όπως θες να τα δεις όλα, ο καθένας όπως ό,τι είναι για να πάρει τα μηνύματα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε 4 κάρτες, 1, 2, 3, μάλλον 4 deck, διαφορετικά, να δούμε το ενεργειακό αποτύπωμα, το οποίο μας αφήνει, το ενεργειακό φαινόμενο, το πω έτσι, που μας αφήνει αυτό το ρίξιμο. Πάμε. Πρώτο δαχτυλίδι, πήγαινε και λίγο πίσω να το δεις από πιο κοντά αν θέλεις, είναι η φωτιά. Εντάξει, και πάμε τώρα να δούμε γενικά αυτή τη στιγμή εσύ με τι συντονίζεσαι, αγαπημένη μου. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται, κάνε και την εγγραφή σου, πατήστε ρε παιδιά και το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις. Πάμε καλά που βλέπω, αλλά πατήστε και το, γιατί το YouTube είναι περίεργο, τι να κάνω, πρέπει να τα λέω, γίνομαι και εγώ κουραστικός. Δηλαδή, κάνε εγγραφή, πάτα καμπανάκι, κάνε like, κάνε αυτό. Είναι η απαιτήση του YouTube για να αναπτυχθεί το κανάλι. Sorry που σας το λέω, αλλά πρέπει να το πω όμως. Και βέβαια να σας πω την αλήθεια, το λέω και με χαρά δηλαδή, γιατί okay, να στηρίξουν το κανάλι. Φωτιά λοιπόν, φωτιά, και σου έχει έρθει ανάποδα η εστία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις αγαπημένα μου. Η εστία που έχει έρθει ανάποδα είναι κάποιες προσπάθειες που δεν πετύχαν, έτσι. Κάποια απογοήτευση, απογοητεύσεις, δεν πετύχαν οι στόχοι τους οποίους ήθελες εσύ. Δες και το συμβολάκι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα ρουνικό σύμβολο το οποίο υπάρχει και στο χέρι μας. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή, έτσι.
Εντάξει, το γράμμα ψ, αν κάποιον τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, κοίτα, εντάξει, επίσης εδώ σημαίνει ότι έχουμε και την γη σαν συντονισμό, λοιπόν, σαν στοιχείο δηλαδή. Δεν είναι για πάντα, εντάξει, αλλά δείχνει γενικότερα τις γενικότερες αναποδίτσες που είχε. Στο επόμενο, με τις ειδικές αιγυπτιακές κλασικές κάρτες, πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε. Α, εδώ έχουμε εξελίξεις όμως. Άρα πρόσεξε να δεις. Σου δείχνει μια ιστορία. Πέρασες δύσκολα, εντάξει, αλλά εδώ έχουμε εξελίξεις και βοήθειες. Έχουμε ενέργεια δυνατή, θα το δεις εδώ. Ναι, μεν υπάρχουν ευθύνες, ναι, μεν υπάρχουν δυσκολίες. Χρειάζεται υπομονή. Το 6 καρό όμως, 6 καρό έτσι, δεν είπα κάτι άλλο, δεν είπα 6 πεντάκρινο. Ναι, σωστά, 6 πεντάκρινο, 6 καρό δηλαδή. Δείχνει μία δυναμική, κυρίως αφορά το ζώδιο του τοξότη και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της γης. Πολύ δύναμη, ισορροπίες. Σου μιλάει για ισορροπίες εδώ, εντάξει. Στο επόμενο, πάμε να δούμε. Δαχτυλίδι λοιπόν, έτσι, διαλέγεις δαχτυλίδι και εδώ είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς το οποίο κάνουμε. Και τι έχουμε εδώ πέρα, αγαπημένα μου, για να δούμε. Α, μάλιστα, έχουμε την μεγάλη ιέρεα. Άκου να δεις, τη μεγάλη ιέρεα μου πήγε να τη βγάλω λίγο ανάποδα. Πράγμα που σημαίνει ότι, ok, μπορεί να υπάρχει ένα πρόσωπο κοντά στον κύκλο σου, στο στενό σου κύκλο, στην παρέα σου, στο επαγγελματικά σου, στους φίλους σου, δεν ξέρω, τις συγγενείς, όπου μπορεί να κρατάει κάποια μυστικά από εσένα ή να μην έχει και τόσο θετική, πώς το λένε, θετική συμπεριφορά απέναντί σου. Το άλλο όμως είναι. Κρύβω λόγια, γνωρίζω, έχω δύναμη, παίρνω αποφάσεις και συντονίζεσαι τρεις μέρες μετά από τις τρεις φάσεις της Σελήνης. Δηλαδή, νέα Σελήνη, τρεις μέρες μετά την νέα Σελήνη, τρεις μέρες μετά την Πανσέληνο και τρεις μέρες μετά αφού πέφτει το φεγγάρι. Εντάξει, κάνει μείωση του φωτός. Δυνατή κάρτα θα έλεγα, έτσι, και σημαίνει και διέστηση εδώ και σημαίνει ότι γνωρίζεις που θα πας, γνωρίζεις πώς μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή σου και σου δίνει και αρκετή δύναμη, εντάξει. Okay. Διέστηση, αρκετή διέστηση, εμπιστεύσου δηλαδή τη διέστησή σου και μία από αυτές τις τραπουλάρες που είναι αγαπημένες, παιδιά τις αγαπώ πάρα πολύ αυτές, θα δείτε, ναι, πέφτουνε. Έχουν αρκετά πράγματα που θέλουν να πούν, υπάρχει και νευρικότητα, υπάρχει τέλος πάντων, λοιπόν. Και βγαίνει εδώ πέρα η άγκυρα. Λοιπόν, θέλω να τη δείτε. Είναι σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, ή πίνακα ή ταινία. Εδώ αυτό το οποίο σου λέει η άγκυρα, είναι και το 9 μπαστούνι βέβαια εδώ, είναι και ο αριθμός 35. Αν κάτι σου κάνει κλικ και σένα, δεν τα αναλύσω αυτά τα δύο τώρα για την ώρα. Όμως, εδώ αυτό το οποίο σου λέει αυτή η κάρτα, ο αριθμός 35 εδώ δηλαδή, είναι ότι πρέπει να επιμείνεις ώστε να έχεις όλα αυτά τα οποία θέλεις εσύ στη ζωή σου. Και πάμε να δούμε εδώ πολύ γρήγορα, επιμονή δηλαδή, πάμε εδώ να δούμε γρήγορα, δηλαδή τι σου μένει, είχες ατυχίες, μπορείς να ισορροπήσεις, έχεις μεγάλη διέστηση, ίσως υπάρχει ένα άτομο το οποίο μπορεί να σε βοηθάει ή μπορεί να είναι λίγο πονηρά προσκύμενο απέναντι σε σένα, το προσέχεις εσύ και βεβαίως πρέπει στη ζωή γενικά να επιμένεις για τα πράγματα τα οποία θέλεις, εντάξει. Δεν λέμε επιμονή με την έννοια της αιμονής. Λέμε όμως επιμονή για κάποια πράγματα τα οποία είναι και δίκαια, γιατί εδώ μιλάει και για δικαιοσύνη, εδώ οι δύο κολόνες. Εδώ σημαίνει μια κακή απόφαση, γιατί αυτή η κολόνα, αυτό σημαίνει και μια καλή απόφαση. Να σου το πω έτσι, δηλαδή πολύ απλά, εντάξει. Οπότε, κάτω από αυτό το κομμάτι, εσύ κάνεις τις δικές σου τις επιλογές. Οκ, okay, νομίζω ότι είμαστε οκ. Okay. Όπα, όπα, εδώ κουνήθηκαν, εδώ χαμός. Να τα βάλω πάλι μέσα, θα ανακατέψω βέβαια και μετά. Και πάμε στο δεύτερο δαχτυλίδι. Το δεύτερο δαχτυλίδι είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχεις δει? Το έχεις δει, αν δεν το έχεις δει, μπες λίγο, πήγαινε λίγο πίσω στην αρχή να το δεις. Αυτό το δαχτυλίδι είναι ο αέρας, επέλεξες τον αέρα. Εντάξει. Ο αέρας σημαίνει αποφάσεις, ο αέρας σημαίνει γρήγορη σκέψη, σημαίνει επιχειρηματολογία, καλός λόγος, όλα αυτά. Και ότι τα πράγματα όλα αλλάζουν. Για να δούμε γενικότερα την ενέργειά σου. Για να δούμε. Και βγαίνει ανάποδα ένας άντρας. Τι έγινε, ρε παιδί μου, άντρας, τι έγινε εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα μου πει κάποιος ή κάποιοι, μα εγώ είμαι άντρας ή δεν έχω, είμαι γυναίκα αλλά δεν έχω άντρα. Ναι, σωστά, γιατί εδώ μιλάμε και για καταστάσεις. Ή υπάρχει κάποιο πρόσωπο αρσενικής ενέργειας που μπορεί να σε πρόδωσε ή να σε άδειασε. Μπορεί να σημαίνει ανταγωνισμός, μπορεί να σημαίνει έλλειψη αυτοπεποίθησης, μπορεί να σημαίνει ένας άντρας ή ένας φίλος, ο οποίος μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος. Σκεφτείτε κι εσείς πιο ανοιχτά, έτσι, ένας προϊστάμενος, ένας φίλος, ένας συγγενής, ο οποίος είναι λίγο απέναντί μας, δεν είναι και τόσο
ευθύς θα έλεγα και τόσο αυτό. Αν δεν υπάρχει φυσικά άντρα στη ζωή σου ή κάποιο αρσενικό στοιχείο, τότε σημαίνει για σένα, σημαίνει λίγο απώλεια ελέγχου και η αυτοπεποίθηση και βεβαίως και πάει και ανάποδα, που σημαίνει και κρύβω πράγματα. Έτσι, να δούμε και το συμβολισμό. Δηλαδή, ήθελα να κρύψω πράγματα, δεν θέλω να φανερωθούν. Τι με βγάλες τώρα, ρε, ακάς και με φανέρωσες και δεν ήθελα και κάτι τέτοιο. Εντάξει. Πάμε να δούμε όμως στη συνέχεια. Να δούμε το επόμενο κομμάτι. Α, μάλιστα. Έχουμε έναν άσο. Λοιπόν, έχουμε έναν άσο μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι, προσέξτε. Ο άσος μπαστούνι στις κλασικές ταρό δεν είναι και πολύ καλή κάρτα. Είναι πλουτόνια ενέργεια. Σημαίνει προσοχή στην ατυχία. Ζήλια, κίνδυνο, έχει τέτοια πράγματα, έτσι. Σε ζηλεύουν, πού σε ζηλεύει αυτός εδώ? Μπορεί να είναι αυτό εδώ πέρα, να υπάρχει δηλαδή μια ζήλια περίεργη, διότι το ελκύεις. Θα μου πεις, ρε, εσύ ακάς, γιατί το ελκύω, μα εγώ δεν κάνω και κάτι κακό. Το ελκύεις διότι δεν μπορούν να σε βλέπουν εσένα, να έχεις αυτή τη δύναμη, να έχεις την αυτοπεποίθηση, να έχεις αυτό το λόγο, να έχεις αυτό το αεράτο, να έχεις αυτή την ενέργεια. Ρε παιδί μου, πώς είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι που περπατάνε και τι να σου, ας μιλήσω για γυναίκα, περπατάει στον δρόμο και ανεμίζουν τα μαλλιά της και παθαίνεις πλάκα. Ή είναι ο άντρας και περπατάει και έχει αυτή την αυτοπεποίθηση με το γυαλί του το ωραίο και είναι σαν πιλότος. Λέω, τώρα θα φτιάχνω εγώ λίγο σκηνικό, έτσι, να το κάνουμε και λίγο Hollywood. Λοιπόν, οπότε αυτό. Αλλά πρόσεχε γενικά τη ζήλια και τον κίνδυνο. Ενώ τη ζήλια και κάποιους κινδύνους, όταν λέμε κίνδυνο, προσέξτε, καλά, κάτσε να το βγάλω και να το, ωραία, όταν λέμε κίνδυνο, δεν εννοούμε ότι κινδυνεύει η ζωή σου, προς Θεού, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, εννοούμε ότι ατυχία, πώς το λένε, μια παγίδα, μια πλάνη, ένα εμπόδιο, κάτι, ένα πρόβλημα, να σου δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, έτσι, και να κινδυνεύει, λέω τώρα η δουλειά σου, λέω τώρα αυτό, εντάξει. Τρία πεντάκτινο. Ωραία. Αυτό είναι καλό το τρία πεντάκτινο. Σημαίνει μια σταθερότητα λίγο στα οικονομικά. Βέβαια, το άλλο που σημαίνει, σημαίνει και αποφάσεις. Σε ένα πολύ ευρύ πεδίο δηλαδή, είναι οι αποφάσεις που θες να πάρεις εσύ. Τρία πεντάκτινο είναι σαν να γνωρίζουν για την εργασία σου, για τη δουλειά σου, για τη σταθερότητά σου. Στις σχέσεις έχει να κάνει, okay, σε βλέπω δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Και έχει να κάνει με τη συνεργασία. Εδώ σημαίνει και φιλικό περιβάλλον λίγο. Καλό αυτό. Δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, έχεις κάπου να στηριχθείς. Αυτό θέλει να σου πει. Για να δούμε και εδώ πέρα τι έχει να μας πει. Εδώ τώρα τι έχουμε. Α, εδώ έχουμε το φίδι, το φίδι, το κολοβό. Έλα τώρα όλα πώς βγαίνουνε. Περίμενα να πάρω μια ανάσα, κάτσε. Περίμενα πιο και ένα καφέ. Μια γουλίτσα, συγγνώμη ρε παιδιά, τη δικαιούμαι. Λοιπόν, για κάτσε τώρα εδώ. Εδώ τώρα υπάρχει ένας άντρας. Πώς βγαίνει η ιστορία? Δεν υπάρχει ένας άντρας, ο οποίος είναι λίγο ή η αρσενική ενέργεια ή οι καταστάσεις, οι οποίες είναι λίγο αρνητικές απέναντι σου. Έχουμε έναν πλούτονα που είναι και το καρμικό στοιχείο. Πλούτονα σημαίνει και το κάρμα και σημαίνει ότι πρόσεξαν γενικά τι αποφάσεις θα πάρεις, πού θα πας, τι θα κάνεις. Έχεις ένα σημείο στο οποίο μπορείς να πατήσεις, να συνεργαστείς, να τα βρείτε, να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε πρόσωπο. Υπάρχει όμως μία γυναίκα εδώ τώρα, που είναι ζώδιο Παρθένος κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Λοιπόν, και βγήκε στον αέρα, η οποία είναι φίδι. Πρόσεξε λοιπόν, διότι είσαι περικυκλωμένος, περικυκλωμένη, γενικά. Λοιπόν, όπου υπάρχει δυσκολία. Για σένα λοιπόν όμως, για να μπορέσω να το ξεκαθαρίσω, θα κάνω κάτι άλλο. Θα τραβήξω και άλλη μια κάρτα. Εδώ σημαίνει προσοχή, διότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι BGs που λένε, μη μακριά. Γιατί βρέπει παιδί μου, γιατί? Εντάξει, τέλος πάντων, σημαίνει. Για να τραβήξω μια ακόμα κάρτα. Συγγνώμη, το κάνω αυτό γιατί είναι λίγο το ρίξιμο εδώ ιδιαίτερο. Και βγαίνει πάλι βγαίνει πεντάκτηνα, εντάξει. Εδώ βγαίνει το 9 πεντάκτηνο, μια καλή κάρτα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πως έχει ιστορία, εντάξει. Σημαίνει ότι είσαι μόνος σου, μόνη σου, περνάω και μόνη μου καλά που λένε, ή περνάω και μόνος μου καλά. Κάπου τα έχω βρει λίγο, δεν ξέρω, με κάποια πραγματάκια και έχω συντονιστεί και τα έχω βρει στη ζωή μου λίγο, όσο μπορώ τα έχω ισορροπήσει. Το 9 σημαίνει όμως ολοκλήρωση κύκλου. Το 9 επίσης σημαίνει και καρμικά γεγονότα, δεν είναι τυχαίο. Και υπάρχει 9 εδώ μέσα, υπάρχει και εδώ 9 μέσα. Εντάξει. Και αυτά τα καρμικά γεγονότα είναι δηλαδή ότι περιμένω να ακούσω, περιμένω μια κατάσταση λίγο ή από το παρελθόν κάτι, γιατί το 9 σημαίνει και το κλείσιμο του κύκλου και κάτι γίνεται. Το άλλο που σημαίνει είναι κλείνω το κεφάλαιο, έχω τη δύναμη, έχω τη σταθερότητα, μπορώ να το κάνω,
Έχω το σταθερό έδαφος μέσα μου κτλ. Και προχωράω. Προχωράω στη ζωή μου. Δεν δίνω σημασία, τους αφήνω πίσω όλα αυτά τα αρνητικά και προχωράω. Και κοιτάω τη δουλειά μου. Εντάξει. Εδώ, αυτό. Και αυτό σημαίνει κοιτάω τη δουλειά μου. Κοιτάζω δηλαδή να προχωρήσω, πώς το λένε, μπροστά. Αυτό. Ωραία. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε λίγα, γιατί πήγε λίγο να μου βγει περίεργο εδώ και λέω κάτσε ρε παιδί μου, δεν θα σε αφήσω έτσι. Τι να κάνω. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν φίλες και φίλοι. Ελπίζω να συντονίζεστε με αυτά που λέω, δηλαδή να σας κάνει κάπου κλικ, δηλαδή κάπου να συμφωνείτε κι εσείς με αυτό το κομμάτι, να συντονίζεστε, έτσι. Αν δεν συντονίζεστε, δεν είναι κακό. Μπορείτε να συντονιστείτε, λέω τώρα με αυτό το δεύτερο, ρίξω με κάτι, με μία από τις δεύτερες, με μία από τις κάρτες, με μία από αυτές τις πληροφορίες και να πεις, α, ωραία, εμένα μου κάνει κλικ αυτό που είπες, ακάς, ξέρω εγώ, οπότε θα συντονιστώ με αυτή την κάρτα και θα κρατήσω, ξέρω εγώ, αυτή την κάρτα, εντάξει. Γίνεται και αυτό. Επίσης, να σας πω κάτι. Όταν βγαίνει μια αρνητική κάρτα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας παίρνει από κάτω, το ξεκαθαρίζω αυτό. Όταν βγαίνει μία κάρτα, αν είναι αρνητικής φύσεως, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να ξεπεράσουμε, είναι μία προειδοποίηση. Και τα ταρό έχουν αυτό το χάρισμα, να το πω έτσι, μπορούν να μας προειδοποιήσουν. Δεν σημαίνει ότι όταν βγαίνει μία αρνητική κάρτα, αχ, Παναγιά μου, να τα βάψουμε μαύρα. Βγαίνει μία κάρτα περίεργη, ιδιαίτερη, αλλά είναι μία προειδοποίηση. Σου λέει, πρόσεξε, ρε παιδί μου. Πάνω σε κάτω στην αστρολογία, αν δεις, δηλαδή όταν βλέπω σε ένα χάρτη, λέμε τώρα. Ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μία αίσθηση, μάλλον όχι μία αίσθηση, μία ένδειξη να το πω έτσι, για ατύχημα με αυτοκίνητο, δεν λες τον άνθρωπο θα τρακάρεις και θα πεθάνεις προς Θεού, λες όμως ότι κοίταξε να δεις, να είσαι προσεκτικός όταν οδηγάς. Μην πηγαίνεις με 220 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, γιατί με 220, ό,τι και να είναι, δεν θα το σταματήσεις άμα γίνει κάτι. Λέμε τώρα, εντάξει. Οπότε αυτό είναι, δηλαδή δείχνει μία προειδοποίηση. Λοιπόν, επίσης εννοείται, παιδιά, κάντε εγγραφή, κάντε like. Μην το αφήνουμε έτσι το αυτό για να προχωρήσει το κανάλι, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη και που το έχουμε φτάσει το κανάλι τόσο μα τόσο ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Τρίτο δαχτυλίδι, φίλες και φίλοι. Το τρίτο δαχτυλίδι τι είναι? Είναι νερό. Είναι το νερό μας. Λοιπόν, διέστηση, ροή, θεραπεία, καλή υγεία, είναι κατά κάποιο τρόπο η διαισθητική άποψη ενός ανθρώπου, έχει δηλαδή το ψυχανέμισμα, όχι το ψυχανέμισμα, έχει τον ψυχικό μαγνητισμό, μπορεί να καταλάβει τον μαγνητισμό των άλλων ανθρώπων. Πάμε όμως να δούμε το δαχτυλίδι που επέλεξες εσύ, αν επέλεξες αυτό το δαχτυλίδι, αν το έκανες είτε διαισθητικά είτε βάσει ζωδίου και οροσκόπου, έτσι. Ωραία, για πάμε να δούμε. Εδώ, φίλες και φίλοι, και βγαίνει το άπειρο και βγαίνει σε όρθια θέση και θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Εδώ, το άπειρο είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Σημαίνει αγάπη, σημαίνει συντονισμένη με κάτι καλό, με σχέσεις που μπορεί να έχουν διάρκεια. Γενικά σημαίνει ευτυχία, υγεία, επιτυχία. Κοίταξε, και αν δεν έχει σχέση, γιατί δεν θα έχετε όλοι σχέσεις, εννοείται, πάρ' το όμως αυτό σαν ενέργεια, σαν δυναμική, να στο φέρω και κοντά να το δεις, έτσι, να το πάρεις όλο αυτό μέσα σου, έτσι που λένε, στην ψυχούλα σου, στην καρδούλα σου, και να συντονιστείς με αυτό το όμορφο πράγμα. Εντάξει, με την ευτυχία, την υγεία, την επιτυχία, με όμορφες καταστάσεις. Όταν λέμε αιώνια αγάπη, δεν είναι μόνο σε θέμα σχέσεων ερωτικό. Είναι με τους φίλους μας, τις φίλες μας, με την αδερφή μας, με τη μητέρα μας, τον πατέρα, με τόσους ανθρώπους γύρω-γύρω-γύρω που έχουμε. Επίσης θέλω να προσέξεις κάτι άλλο. Θα σου το δείξω αυτό εδώ. Στο κανάλι, αυτό εδώ πέρα, το μη. Έχω ήδη ανεβάσει και ένα μεγάλο βίντεο αναλυτικό για χειρομαντία, το οποίο αναλύει, ψάξου το στο playlist, αν μπορείς να ψάξεις, γενικά ψάξου στο κανάλι μου, υπάρχει μια ανάλυση για το μαγικό γράμμα μη, εντάξει. Και το άλλο που έχω να σου πω είναι ότι έχω ανεβάσει και shorts, το οποίο στο αναλύει. Πολύ πολύ σύντομα για να πάρεις μια απάντηση εκεί, είναι το μαγικό χέρι. Είναι το γράμμα μη, είναι κατά κάποιο τρόπο του μάγου και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Στους περισσότερους ανθρώπους είναι ανενεργό. Μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να το ενεργοποιήσουμε. Και αυτό ενεργοποιείται, γιατί πολλοί με ρωτάτε, με πολύ καλές πράξεις, με θετικές δονήσεις και πάντα με μέσα από φως και την αγάπη. Εντάξει. Ένας άλλος τρόπος για να ενεργοποιηθεί, ξέρετε ποιος είναι, θα σας το πω μιας και βγήκε εδώ πέρα, είναι γιατί έχω και εγώ έχω το γράμμα μη. Παίρνω ένα μαρκαδωράκι
και το ζωγραφίζω και κάνω το γράμμα μη. Όπως βλέπετε εδώ, το μη όπως είναι, με απλές γραμμές. Κοιτάξτε το μαρκαδωράκι, αυτό όχι να είναι permanent, δηλαδή να είναι μόνιμο, που είναι για πίνακα, πώς το λένε, που είναι μόνιμο, να είναι με νερό μου φαίνεται, κάπως έτσι. Που μπορεί και να το τρίψει, να βάλει λίγο νερά και να φύγει. Στα βίντεο που έχω ανεβάσει, το έχω κάνει με ειδικό μαρκαδόρο που είναι νερού, λέγεται, αν θυμάμαι, τέλος πάντων. Το οποίο δεν είναι μόνιμο, είναι τσακ και μετά με λίγο νερά και έχει φύγει. Οπότε το ζωγραφίζεις και το αφήνεις εκεί. Αυτό σιγά 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 μπορεί να αρχίσεις να έχεις κάποια αίσθηση, κάποια ζέστη. Μπορεί να το κάνεις και έτσι μετά να του δίνεις ενέργεια. Κάποια ζέστη, ή έτσι μπορεί να το κάνεις, ή και έτσι μπορεί να το κάνεις, ή και έτσι. Κάποια ζέστη, κάποιο πώς το λένε, κάτι σαν. Πώς είναι όταν ηλεκτριζόμαστε, ακουμπάμε έναν άλλο με την μπλούζα και ηλεκτριζόμαστε, και γίνεται τέτοια πραγματάκια. Σημαίνει ότι αρχίζεις και ενεργοποιείται. Αυτό θα σε βοηθήσει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Είδες το νερό, βέβαια. Το άπειρο, το νερό. Και πάμε να δούμε από τις ωραίες αυτές κλασικές αγαπημένες αιγυπτιακές. Και σου έρχεται λοιπόν το 8 κούπα. Βγήκε λίγο ανάποδα, βέβαια, αλλά οκ, okay, εντάξει, το 8 κούπα είναι από τις. Βγήκε στο στοιχείο σου, να στο φέρω να το δεις. Καλή κάρτα. Καρκίνος κυρίως, αλλά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Επιτυχία, βέβαια υπάρχει μια κούραση, δηλαδή πετυχαίνεις, αλλά έχεις κουραστεί. Σημαίνει αποδοχή, συγχωρώ, σημαίνει και αποφάσεις, έτσι. Το 8 σημαίνει να βρω τη δύναμή μου λίγο, να τα βάλω λίγο κάτω και να προχωρήσω στη ζωή μου και να κάνω πραγματάκια, να δω τι είναι αυτό που θέλω στη ζωή, τι είναι αυτό που με ικανοποιεί, τι είναι αυτό που αγαπάω, τι είναι αυτό που μου αρέσει, έτσι. Έχει τέτοιες όμορφες δονήσεις. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε. Α, μάλιστα. Εδώ έχουμε πάλι. Εδώ έχουμε το 9, λοιπόν, πεντάκτη. Καλή κάρτα. Το 9 πεντάκτη πάλι μιλάει για κάποιο κλείσιμο. Όμως κλείσιμο κάποιων κύκλων, κάποιων γεγονότων, καρμικών κύκλων, έτσι. Για να ξεκινήσεις πάλι κάτι καινούριο. Όμως το άλλο το οποίο σου λέει είναι ότι έχεις μια σταθερή βάση. Κάπου στη ζωή σου μπορείς να έχεις μια ισορροπία. Μάλλον μπορείς να βρεις μια ισορροπία, να ισορροπήσεις δηλαδή στη ζωή σου, να τα βρεις με τον εαυτό σου. Τα θέλω σου τι γίνεται και έχεις πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να προχωρήσεις και έχεις και αυτοπεποίθηση. Έχεις και σοφία, έχεις πλέον γνώσεις, έχεις και εμπειρία. Έχεις αποκτήσει μεγάλη εμπειρία για το που πρέπει να κινηθείς και το που πρέπει να πας. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Και μία από αυτές τις αγαπημένες, πολύ πανέμορφες Lenormand κάρτες, για να δούμε εδώ τι μου βγαίνει και βγαίνει, α, μάλιστα, εδώ βγαίνει, βγαίνει μία πολύ όμορφη κάρτα, η οποία θέλει να σου δέσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι μία βασίλισσα κούπα και εδώ. Αυτή η βασίλισσα κούπα, σαν στοιχείο, δείχνει την υπομονή. Υπομονή βγαίνει και εδώ, εδώ βγαίνει και υπομονή. Φαίνεται για το επόμενο διάστημα το οποίο εσύ περνάς, χρειάζεσαι κάποια υπομονή και χρειάζεσαι και κάποιο χρόνο. Όσο χρόνο χρειάζεται ο καθένας. Εντάξει. Επίσης εδώ έχει βγει και πώς το λένε, ο πελαργός. Ο πελαργός πάντα, σαν στις Lenormand, έτσι, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προτρέχεις. Περίμενε υπομονετικά, όπως αυτή η ράβη, αυτή η βασίλισσα εδώ ράβει σιγά σιγά, κοίταξε να δίνει μια πανέμορφη εικόνα, είναι στον πύργο της, είναι έξω και ράβει με πολύ μεγάλη υπομονή, ίσως το φορέμα της, μια σημαία από ένα σύμβολο, ράβει το αγαπημένο της το ρούχο, ποιος ξέρει τώρα τι, θέλω να το δεις. Σημαίνει όμως τα καλά νέα, γιατί και περιμένει και κάποια νέα, γιατί τότε εκείνη την εποχή παλιά με τους πύργους, τα νέα ερχόντουσαν με το περιστέρι, ερχόντουσαν με, πώς το λένε, με αγγελιαφόρο που λένε, λοιπόν. Περιμένεις ίσως και κάποια νέα εσύ, κάποια καλά νέα, κάτι χαρούμενο. Όμως συντονίζεσαι με κάτι πολύ θετικό. Είτε έχει σχέση, είτε δεν έχει σχέση. Πάρ' το αυτό γενικά για τη ζωή σου. Μπορείς να συντονιστείς με πολύ όμορφα πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν και εσένα πάρα πολύ χαρά. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, τι έχουμε εδώ σαν ιστορία. Είπαμε το γράμμα μη, το αναλύσαμε, το άπειρο, πολύ καλό, που σημαίνει και. Μπορεί να είναι και η αγάπη, μπορεί να υπάρχει και σχέση δυνατή, μπορεί να υπάρχει και ένας ωραίος έρωτας εδώ, αυτό, μια φροντίδα, όλα αυτά τα πράγματα. Διάρκεια, ευτυχία, είπαμε, καλά πράγματα, εδώ επιτυχίες.
Εδώ σημαίνει για την 8 κούπα, πάρει και αποφάσει όμω. Πριν αποφασίσει, θα βρεθεί στη ζωή να πάρει κάποια αποφάσει. Συγγνώμη. Τι οποίε αποφάσει θα τι πάρει μέσα από την καρδιά σου, το συνέστημά σου, ότι είναι αυτό το οποίο έτσι από κάτω υπάρχει και θέλει. Εδώ πέρα είναι το 9 φυσικά πεντάκτηνο και το 9 πεντάκτηνο. Το λέω φυσικά διότι έρχεται να σου δώσει μια σταθερότητα. Νερό και γη συνδυάζονται πολύ καλά. Το νερό και η γη έχουν μια συμβατότητα και αστρολογική, έτσι. Οπότε σου δίνει αυτό το δυναμικό. Και βεβαίως εδώ ο πελαργός φέρνει καλά νέα, σημαίνει υπομονή, ίσως και κάποιο ταξιδάκι, ενώ δηλαδή να πας να συναντήσεις κάποιον, κάποια. Μπορεί να είναι μια μετακίνηση η οποία έχει ένα νόημα, μπορεί να είναι μια. Θέλει μια υπομονή. Αν περιμένεις νέα, λέω τώρα για εργασία, μπορεί να χρειάζεται μια υπομονή, να περάσει λίγο καιρός. Τέτοια πράγματα. Και επίσης δεν είναι τύχη ότι αυτό είναι το 17. Αν κάνω 1 και 7 μου κάνει 8 και αυτό μου κάνει 8, έτσι. Επίσης δες και το άλλο, αν κάνω αυτό που είναι το 54, αν κάνω 5 και 4 μου κάνει 9 και αυτό μου κάνει 9. Με κάποιο λόγο εσύ συντονίζεσαι με τους αριθμούς 8 και 9. Το βλέπεις, εντάξει, το βλέπεις πώς συντονίζεται. Μπορεί να είναι μια ημερομηνία, μπορεί να είναι ένα νούμερο, μπορεί να είναι που μένεις, μπορεί να είναι 8 ημέρες πριν έγινε έμαθα αυτό, έτσι, ή 8 ημέρες μπορεί να, ή 9 ημέρες μπορεί να μάθω αυτό μετά. Με αυτά συντονίζεσαι. Okay. Αυτό ήθελα να σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Ωραία. Για πες μου, είναι, συντονίζεσαι με όλα αυτά που λέω, δηλαδή σου, τα θεωρείς λογικά, τα θεωρείς για σένα μέσα σου ότι με κάποιο τρόπο υπάρχει και λες νευριακά σου, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι πολύ σωστά, ε? Και υπάρχει συντονισμός και υπάρχει και μια καλή αυτή και οι πληροφορίες που σου λέω σε συντονίζουν. Επίσης, εντάξει θα το πω, δείτε και τα shorts, δείτε και τις υπόλοιπες αναλύσεις που έχω κάνει, κάνω πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ ιδιαίτερα και πρωτότυπα, οπότε θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου να συντονίσετε και με αυτά, αν είσαι ειδικά καινούργιος και δεν τα έχεις δει ή και αν έχεις πολύ καιρό είσαι εδώ στο κανάλι μου, συντονίσου ρε παιδί μου, μπες και στα υπόλοιπα βίντεο να τα δεις τα που έχω γυρίσει. Θα σου πω τι θα κάνω σε αυτό το κομμάτι στα παλιά βίντεο, έχω σκεφτεί κάτι, δεν θα το πω τώρα. Λοιπόν, και τι έχουμε τώρα, έχουμε τη γη. Η γη σημαίνει σταθερότητα. Η γη σημαίνει φροντίδα, η γη σημαίνει οικονομικά, η γη σημαίνει χτίζω, η γη σημαίνει θέλω βέβαια και λίγο χρόνο, σημαίνει και ο χρόνος έτσι, γιατί η γη κινείται με αργούς ρυθμούς. Και πάμε να δούμε με τι συντονίζεσαι που επέλεξες λοιπόν το τέταρτο όμορφο αυτό δαχτυλίδι. Και συντονίζεσαι με το σπόρο, πόσο γίνω και όμορφο. Λοιπόν, εδώ, σπόρος. Νέα ξεκινήματα, ευημερία, σχέδια που βέβαια είναι σε αναμονή, αλλά έχουν μια. Εντάξει, γιατί χρειάζεται χρόνο, έτσι. Ο σπόρος χρειάζεται χρόνο για να ανθίσει, έτσι. Νέες εμπειρίες, γνωριμίες, πολύ καλή κάρτα. Χρειάζεται όμως υπομονή. Sorry που στο λέω, μπορεί και να έχει βαρεθεί και να μου έχει πει ρεσιακά. Έλεος με την υπομονή, δεν αντέχω άλλο υπομονή και υπομονή. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς, καλός ή κακός, και αστρολογικά να το πάρουμε, είμαστε σε μια περίοδο όπου χρειάζεται αρκετή υπομονή για πολλά πράγματα, είτε να βγω στην επιφάνεια αλήθειες, σε γεωπολιτικό επίπεδο, στο πολιτικό επίπεδο της Ελλάδας, δεν ξέρω τι, στα θέματα δικαιοσύνης, σε θέματα να βγουν και άλλα πράγματα τα οποία θα αποκαλύφθουν και άλλα πράγματα και θα τρίβουμε όχι μόνο τα μάτια μας, θα τραβάμε, μην πω τι θα τραβάμε τώρα, εντάξει, λοιπόν, τις κοτσίδες μας, αλλά μην πω και τι άλλο. Διότι γίνονται περίεργα πράγματα και έρχονται στο φως, δεν είναι τυχαίο που έρχονται στο φως, στην επιφάνεια πάρα πολλά κρυφά πράγματα. Μην αρχίσω και λέω τώρα, δεν θέλω να μπω σε καμία τέτοια διαδικασία. Οπότε, ναι, θα δούμε και άλλα πραγματάκια. Δυστυχώς. Αλλά το καλό είναι ότι έρχονται πράγματα, αλλά θέλει υπομονή. Έτσι και με εσάς θέλει υπομονή. Και για να μάθετε και εσείς τα αρτικά σας νέα, και για να πάρετε θετικά νέα για οτιδήποτε και για αυτό που περιμένετε. Θέλει μια υπομονή. Τι να κάνουμε. Είναι γιατί κάποια πράγματα δεν φταίτε εσείς. Εντάξει. Είναι όμως το πολύπλοκο, περίπλοκο σύστημα που υπάρχει γύρω μας. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα πέντε σπαθί. Μάλιστα. Το πέντε σπαθί. Είναι μια προειδοποίηση. Λοιπόν, είναι ο Κρόνος, αυτή η κάρτα κυβερνιέται από τον Κρόνο, σημαίνει ανεξαρτησία, εντάξει, ότι είσαι ένα ανεξάρτητο άτομο. Το 5 όμως μπορεί να σημαίνει κληρονομικά, κάποιες συμφωνίες, εντάξει, που κλείνουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνει, κτήματα κτλ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις εδώ τώρα. Εδώ όμως, επειδή είναι ο Κρόνος, είναι και μια κάρτα μιζέριας.
Είναι και μια κάρτα λίγο περίεργη, είναι και μια κάρτα που μπορεί να δημιουργήσει μέσα σου και στεναχώρια, μια μελαγχολία. Δηλαδή, επειδή ο Κρόνος είναι πολύ συμβατός με τη Γη, διότι εξουσιάζει κυρίως τον εγώ καιρό, γιατί με τη μοντέρνα αστρολογία εξουσιάζει τον εγώ καιρό, ενώ παλιά ήταν και ο υδροχός. Παρόλα αυτό όμως, επειδή η κλασική αστρολογία έχει μεγάλη δύναμη και ισχύει ακόμα και τώρα, δηλαδή αν κάνουμε κλασική αστρολογία και όχι μοντέρνα αστρολογία, θα μας βγάλει, μπορώ να σας πω, και τέλος πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αλλά ας το αφήσουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ σημαίνει ο σπόρος ότι χρειάζεται τώρα υπομονή. Ο Κρόνος είναι ο χρόνος που σου λέει χρειάζεται χρόνος για να γίνουν κάποια πράγματα, για να μπορέσεις εσύ να πατήσεις πάνω σε γερό έδαφος. Είναι καλό που είσαι ανεξάρτητος, είναι καλό που μπορείς να κάνεις ελεύθερα κάποιες κινήσεις, γιατί το 5 είναι της επικοινωνίας, είναι του μιλάω, επικοινωνώ, όμως είναι και οι μεταβολές, είναι και οι αλλαγές. Χρειάζεται μια προσαρμοστικότητα. Δηλαδή μπορεί εδώ να θες εσύ να χτίσεις κάτι σταθερό, αλλά από την άλλη να είναι τέτοιες οι συνθήκες που μπορεί λίγο τα πράγματα να μην πηγαίνουν όπως θέλεις. Κράτησε το αυτό, διότι είναι ιδιαίτερο, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Δηλαδή από τη μία, ναι μεν έχει μια κάρτα που λέει σταθερότητα, αλλά από την άλλη όμως είναι λίγο και οι καταστάσεις και οι συνθήκες οι εξωτερικές λίγο περίεργες. Λέω τώρα όπως παλιά λέγαμε και εμείς, θα μου το γράψει το σπίτι ή δεν θα μου το γράψει. Τι γίνεται, γιατί το παίρνει τόσο πολύ. Είμαι τα σε θέματα σχέσεων. Τελικά θα το κάνει το βήμα, θα βγει από την αυτή, θα πάρει την απόφαση. Λέει ότι θέλει να ξαναγυρίσει. Πότε θα ξαναγυρίσει και δεν γυρνάει, ας πούμε. Δηλαδή καθυστερεί πάρα πολύ. Γιατί λέει θέλω το χρόνο μου, τέλος πάντων. Είστε επαγγελματικά, τελικά με πήραν τηλέφωνο, θα με πάρουν όμως τελικά και στη δουλειά, μου είπανε ναι ωραία να τα πούμε, γιατί δεν με έχουν πάρει ακόμα. Αυτό είναι λίγο έτσι, δηλαδή ενώ έχει μπει ο σπόρος χρειάζεται χρόνο, είναι το έδαφος και μάλλον και οι συνθήκες εξωτερικές λίγο περίεργες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιμένετε. Εντάξει. Μην μπείτε όμως σε μιζέρια, μην μπει σε μιζέρια, και αν τελικά δεν σου κάτσει καλά, ενώ δηλαδή αυτό που περίμενες, μην μπεις σε αυτό που λέμε είμαι ο κόσμος, ναι, στεναχωριόμαστε, είμαστε άνθρωποι, έχουμε αισθήματα, εννοείται, αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να μάθουμε, παιδιά, στο επόμενο εξάμηνο, είναι η προσωπική μας δύναμη. Σας το λέω, αυτό βγαίνει πολύ έντονα αστρολογικά. Η γυναικεία δύναμη και η αντρική δύναμη. Θα δείτε ότι εδώ υπάρχει και λίγο μια σύγκρουση δυνάμεων, τα έχω αναλύσει αυτά. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι να βρούμε τη δύναμή μας, αλλά στο θετικό, όχι στο αρνητικό. Δυνατός δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάει να μαχαιρώσει τον άλλον. Καθίστε ρε παιδιά, πού τα βρήκαμε αυτά τώρα. Τι είμαστε, αγριμία, τι είμαστε, αγρίκοι. Ή πάει ο άλλος και κάνει τα απίστευτα στη γυναίκα σου. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει, και το αντίθετο, εννοείται βέβαια, και η γυναίκα που μπορεί να κάνει σε έναν άντρα, αλλά πού ζούμε, σε τι εποχή ζούμε. Επόμενη κάρτα. Είναι ο ακόλουθος, ωραία. Αυτό είναι καλό, ο ακόλουθος φωτιά. Είναι μία από τις θετικές κάρτες οι οποίες σε βάζουν σε μία διαδικασία να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή μη μασίσεις, ξεκινάς κάτι καινούριο. Ο ακόλουθος σημαίνει έχω ενέργεια, έχω δύναμη, μπορώ να κατακτήσω πράγματα, μπορώ να μάθω πράγματα, σημαίνει αναγέννηση, ανανέωση, σημαίνει καλή υγεία. Σημαίνει λίγο τρέλα, σημαίνει και να κάνουμε και λίγο πράγματα, γιατί και η ζωή θέλει λίγο τρέλα, αν και αν επέλεξεις γη, η γη δεν ταιριάζει τόσο πολύ με το τρελό κομμάτι. Δηλαδή, να κάνω παρορμητικά πράγματα και αυτά, έχει έναν άλλο ρυθμό, πιο αργό ρυθμό. Αλλά όμως, σου λέει εσωτερικά μέσα σου, αν μπορείς να μπεις λίγο σε αυτή την ενέργεια, ρε παιδί μου, της δύναμης, του δε μασάω, ότι ρε παιδιά, εγώ θα προχωρήσω στη ζωή μου, εντάξει. Ο ακόλουθος βεβαίως, ένα άλλο που χρειάζεται να προσέξεις είναι λίγο στις αποφάσεις σου. Ναι, με να έχουν δύναμη, αλλά να μην είναι τόσο εξαιρετικά παρορμητικές. Να είναι λίγο ελεγχόμενες. Ο ακόλουθος όμως είναι καλή κάρτα. Είναι αισιόδοξη. Είναι φωτιά. Και τη χρειάζεσαι λίγο τη φωτιά. Εδώ τώρα λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε γη. Σε ένα δαχτυλίδι γης. Εδώ έχουμε λοιπόν επίσης έχουμε αέρα. Γιατί είναι το σπαθί. Και εδώ έχουμε φωτιά, το οποίο σημαίνει, πώς το λένε, είναι μια ισορροπία λίγο δυνάμεων. Και για να δούμε και το επόμενο, το οποίο είναι ένα μπουκέτο λουλούδια. Ωραία, τα λουλούδια. Και έχει βγει μια βασίλισσα, μπαστούνι εδώ, φωτιά δηλαδή, και η οποία τι σου λέει, εδώ είναι χαρούμενα νέα, εντάξει.
Το μπουκέτο με τα λουλούδια πάντα σημαίνει χαρούμενα νέα, σημαίνει δέσμευση, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει. Γιατί τα λουλούδια έχουν να κάνουν και είναι επιτυχία. Σημαίνει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί και εσύ να πετύχει στη ζωή σου ή ήδη έχει πετύχει και θα βραβευτεί, να σου το πω έτσι. Μάλλον όχι θα βραβευτεί, είναι λάθος έκφραση, δεν είναι δόκιμος όρος. Θα αμυφθεί για τις προσπάθειές σου. Για κάτσε. Ένα λεπτό να πιω και μια γουλιά καφέ. Ωραία, λοιπόν. Βγαίνει και σε ένα το 9 εδώ που είναι και μια ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων γενικά. Ένας νέος κύκλος ξημερώνει, ένας νέος κύκλος ίσως έρχεται στη ζωή σου, ένα κεφάλαιο στη ζωή. Οπότε, δες το εδώ σαν μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, θέλω να το δεις. Ο σπόρος που ανθίζει και τον βάζεις και θες το χρόνο σου. Ναι, έχεις ανεξάρτητος, ολοκληρώνεις κάποια πράγματα, χρειάζεται λίγο υπομονή. Έχεις τη δύναμη να ανανεωθείς, έχεις την ενέργεια να προχωρήσεις να κάνεις. Και ένα μπουκέτο λουλούδια και με μια βασίλισσα λοιπόν μπαστούνι, η οποία μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι κάποια η οποία έρχεται να σε βοηθήσει. Μα προϊσταμένη. Μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι η κοπέλα σου, μπορεί να είναι μια φίλη σου, μπορεί να είναι η κολλητή σου, μια αδερφή σου, μπορεί να είναι η μητέρα σου, έτσι. Εδώ ο κύκλος μεγαλώνει δηλαδή, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα σε βοηθήσει σε κάτι, ό,τι και να είναι αυτό. Προσέξτε, συνήθως τα λουλούδια ναι, είναι ένα γεγονός που γιορτάζουμε, μια μεγάλη επιτυχία, μπορεί όμως να είναι μια πληροφορία που μπορεί να σου δώσει, μπορεί να είναι μια συμβουλή που έχει κολλήσει και αυτή η συμβουλή να σε βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ για να μπορέσεις να ξεκολλήσεις και να προχωρήσεις. Πάρα πολύ ωραίο γενικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τέτοια κάνουμε εδώ. Το ερώτημα τώρα είναι αν σου άρεσε, αν πήρες μηνύματα, αν ήταν κάτι αισιόδοξο για σένα, γενικότερα για όλα αυτά τα decks που είδες εσύ, αν ήταν κάτι αισιόδοξο, αν σου έδωσε έμπνευση, αν σου έδωσε ελπίδα να προχωρήσεις και αν σε έκανε να σου δώσει και χαρά. Θα ήθελα να το μάθω αυτό, οπότε αν θέλεις γράψε μου από κάτω. Μην ξεχάσεις λοιπόν εγγραφή και καμπανάκι στο όλες οι ειδοποιήσεις και να βλέπεις και τα shorts τα οποία ετοιμάζω και τα κάνω με μεγάλο μεράκι και πολύ αγάπη και είναι πλαισιωμένα και με πολύ ωραία μουσική. Πότε μιλάω εγώ και πότε έχει μουσική. Αυτά φίλες και φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, έτσι. Να είστε όλοι μα όλοι καλά.